Ελάτε τώρα να μιλήσουμε για λογοτεχνία ή τη λογοτεχνία αλλιώς, χωρίς κλικ. Θα γίνει η τρίτη διεθνής μαθητική συνάντηση λογοτεχνίας με θέμα η λογοτεχνία αλλιώς, χωρίς κλικ, τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Μαρτίου, με τη συμμετοχή 200 μαθητών και εκπαιδευτικών από 20 σχολεία. Προσέξτε, της Ελλάδας, της Κωνσταντινούπολης, της Ήμβρου, της Λευκωσίας, της Νέας Υόρκης και του Johannesburg. Περισσότερα θα μας πει η κυρία Σπαχασιώτη, είναι η Γενική Διευθύντρια Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, όπου μαζί με το Ζωγράφιο Λύκειο Κωνσταντινούπολης διοργανώνουν αυτή την τρίτη Διεθνή Συνάντηση Λογοτεχνίας υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Κυρία Χασιώτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και στους αγαπητούς ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε να μιλήσουμε σε καιρούς παράξενους για τη λογοτεχνία και μάλιστα για τη λογοτεχνία αλλιώς. Η διεθνής αυτή συνάντηση ξεκίνησε μέσα στην πανδημία. Ήταν μια ανάγκη, γιατί χρόνια τώρα από το 2012 έχουμε ξεκινήσει μαζί με το Ζωγράφιο, πάντα υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στην Κωνσταντινούπολη, να διοργανώνουμε τα διεθνή μαθητικά συνέδρια λογοτεχνίας. Επειδή δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε και ήμασταν στα σπίτια μας, σκεφτήκαμε διαδικτυακά να συναντηθούμε, αλλά το συνέδριο δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί και έτσι δημιουργήσαμε την συνάντηση τη λογοτεχνική, τη Διεθνή Μαθητική Συνάντηση Λογοτεχνίας με θέμα η λογοτεχνία αλλιώς. Σε αυτές τις συναντήσεις τα παιδιά μιλούν ανοιχτά για όλα όσα τους προβληματίζουν, για όλα όσα επιθυμούν, και το απέναντί τους, οι συνομιλητές τους είναι λογοτέχνες, είναι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, είναι καλλιτέχνες, είναι δημοσιογράφοι. Συζητούν λοιπόν μαζί για θέματα που πολλές φορές ξεπερνούν και τη λογοτεχνία και συνδέονται με την πραγματικότητα. Φέτος θα γίνει διαζώσεις. Θα γίνει διαζώσεις στα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη. Δεν μπορέσαμε δυστυχώς να πραγματοποιήσουμε το συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο, τον ποιητή της Ρωμιοσύνης, στην Κωνσταντινούπολη, στο Ζωγράφιο Λύκειο. Οι έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στη γείτονα χώρα μας οδήγησαν στην απόφαση να συναντηθούμε στην Θεσσαλονίκη για μια ακόμη συνάντηση της λογοτεχνίας αλλιώς, αυτή τη φορά χωρίς κλικ, δηλαδή διαζώσεις. Και όχι μόνο, γιατί το χωρίς κλικ για μας σημαίνει με περισσότερη ευάθυση, γιατί το κλικ είναι στιγμιαίο και μας απαγορεύει να επικοινωνήσουμε περισσότερο, μας απαγορεύει να εμβαθύνουμε περισσότερο, μας απαγορεύει ακόμη και να ανακαλύψουμε ή να εξερευνήσουμε τον εαυτό μας. Κυρία Χασιώτη, το γεγονός ότι τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη συνεργάζονται με το Ζωγράφιο Λύκειο είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και τι θέλω να πω με αυτό. Το Ζωγράφιο Λύκειο κρατάει χρόνια, πολλά, και στηρίζεται 129 και στηρίζεται μέσα στην Κωνσταντινούπολη με ανθρώπους οι οποίοι το αγαπάνε, οι οποίοι το στηρίζουν. Ο κύριος Δημιρτζόγλου, ο διευθυντής του Ζωγραφείου Λυκείου, ένας δραστήριος άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά κάνει τα πάντα έτσι ώστε το Ζωγράφιο Λύκειο να μείνει ζωντανό και τα παιδιά να συνεχίσουν να σπουδάζουν σε αυτό και να υπάρχει και στα επόμενα χρόνια. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το Ζωγράφιο Λύκειο και για αυτή τη σχέση που έχει αναπτυχθεί. Κοιτάξτε, το Ζωγράφιο Λύκειο είναι ένας φάρος φωτεινός της παιδείας, του πολιτισμού και της Ρωμιοσύνης. Ο αγώνας που δίνουν οι άνθρωποι του, με επικεφαλής τον Γιάννη τον Δεμιρτζόγλου, που έχω την τύχη και τη χαρά να είναι και ο σύζυγός μου, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Η αποστολή τους και το χρέος τους, το οποίο με μεγάλη χαρά το αναλαμβάνουν εκεί, έχοντας ως σηματορό την αυτού θειωτάτη Παναγιώτητα, τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, κύριο κύριο Βαρθολομαίο, είναι σπουδαία. Όσο μπορούμε εμείς, που είμαστε μακριά, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους κάνουμε να νιώσουν πιο δυνατοί σε στιγμές δύσκολες, να είμαστε κοντά τους με ένα τηλεφώνημα, όπως συνηθίζει να λέει ο Γιάννης, ή με ένα email, και να τους λέμε ότι είμαστε κι εμείς εδώ, παρακολουθούμε το έργο σας και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να νιώσετε πιο έτοιμοι, πιο ασφαλείς, πιο σίγουροι για να συνεχίσετε. Γιατί αυτό που εγώ θαυμάζω είναι ότι αυτοί οι λίγοι Ρωμοί νιώθουν αμέτρητοι
και είναι αμέτρητοι, γιατί έχουν καταφέρει αυτοί οι 2.500, αν είναι και 2.500, να κρατούν ανοιχτό ό,τι τους εμπιστεύτηκαν οι 250.000 που κάποτε έφυγαν, αυτοί που κάποτε μεγαλούργησαν εκεί. Τα σχολιά, τα ιδρύματα, οι εκκλησίες, τα νεκροταφεία, είναι όλα έτοιμα και νιώθει κανείς ότι τα φροντίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί είναι τόσο τα σχολιά τους και οι εκκλησίες τους έτοιμα να υποδεχτούν κόσμο, που εγώ πραγματικά θαυμάζω αυτό το σπουδαίο έργο που γίνεται εκεί. Το ζωγράφιο τώρα έχει 60 παιδιά. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός, αλλά αυτά τα παιδιά συμμετέχουν παντού. Έχουν διάθεση να κάνουν τα πάντα. Αυτό που πιο πολύ με εντυπωσιάζει όποτε τα συναντώ είναι ο σεβασμός τους και η αναγνώριση για ό,τι τους προσφέρουν οι άλλοι. Μάλιστα. Κυρία Χασιώτη, το Δευτέρα 27 και Τρίτη 28 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η Διεθνή Μαθητική Συνάντηση. Θα γίνει στα εκπαιδευτέρια Μαντουλίδη. Στα εκπαιδευτέρια Μαντουλίδη με 20 σχολεία. Αξίζει να αναφερθώ ότι θα ταξιδέψουν παιδιά από το Johannesburg για να έρθουν στη συνάντησή μας. Διαδικτυακά θα συμμετάσχουν τα παιδιά από την Αμερική, από τη Νέα Υόρκη. Θα έρθει το Παγκύπριο. Θα έρθει το σχολείο της Σύμβρου, θα έρθει βέβαια το ζωγράφιο, το ζάπιο θα είναι διαδικτυακά μαζί μας και πολλά σχολεία από την Ελλάδα. Θέλω να μας παρακολουθήσετε από το live media και θα νιώθουμε έτσι ότι είστε μαζί μας. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πώς θα παρακολουθούμε, από το live media δηλαδή? Από το live media βέβαια. Μπορείτε να παρακολουθήσετε. Τι ώρες θα γίνει πρωινές? Ξεκινάμε τη Δευτέρα στις 9.30 το πρωί μέχρι τις 5.30 το απόγευμα και την Τρίτη από τις 9.30 μέχρι τις 5. Κάθε μέρα έχει 4 συζητήσεις που διαρκούν περίπου 100 λεπτά η κάθε μια. Και σε κάθε συζήτηση συμμετέχουν συγγραφείς, πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι και μαθητές από τα σχολεία όλα που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Κυρία Χασιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Μου δίνεται χαρά. Γιατί πραγματικά είναι, για να έρθει αυτή η άνοιξη χρειάζεται φως. Και η τέχνη μόνο φως μας γεμίζει. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε, κυρία Χασιώτη. Κυρία Σπαχασιώτη, η Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη.